με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθεί πάρα πολύ το μερίδιο των Κινέζων 65 ετών και άνω, με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση και για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, αλλά και για τη χώρα μας. Τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις για την αύξηση των τουριστών το 2018 εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Προβολής, ανάγοντας τον αριθμό των επισκεπτών που αναμένονται στην Ελλάδα σε 31 εκατομμύρια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό, είναι βεβαίως με την Κίνα, με την Ινδία και τον αραβικό κόσμο και άλλες αγορές οι οποίες στο παρελθόν δεν ήταν τόσο σημαντικές. Κατά την τελευταία επταετία, οι Κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα παρουσίασαν μια αύξηση της τάξης του 7%, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον των επενδύσεων. Εκτός από τις άλλες επενδύσεις τις οποίες γίνονται, παραδείγματος χάρη την Κόσκο, όπως ξέρετε, η κινέζικη αγορά, οι Κινέζοι επενδυτές έρχονται στη χώρα μας πλέον, ζητούν όχι μόνο περισσότεροι τουρίστες να έρχονται, αλλά και περισσότεροι επιχειρηματίες να επενδύσουν στον τουριστικό τομέα στη χώρα μας. Άνω το 70% θα θέλαν να επισκεφτούν την Ελλάδα από αυτούς που ήρθαν για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε συνέχεια και που αλλού στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια, γιατί για τουρισμό μιλάμε. Δεν περιοριστήκαμε στην Κίνα, αλλά σε όλες τις ασιατικές αγορές. Η αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις ασιατικές χώρες τους επόμενους μήνες θα είναι πλέον γεγονός. Με την απευθείας σύνδεση της Ντόχα με τη Θεσσαλονίκη, όπου θα ξεκινήσει ένα δρομολόγιο 4 φορές την εβδομάδα από τον ερχόμενο Μάρτιο. Εκτιμούμε ότι αυτό είναι μια πρώτη κίνηση για να ακολουθήσουν και άλλες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και πλέον η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει απευθείας σύνδεση με αρκετές ασιατικές χώρες και με χώρες της Μέσης Ανατολής. Η ιστορία και ο πολιτισμός των αρχαίων Ελλήνων αποτελεί το δυνατό χαρτί για την Ελλάδα με brand name τον Μέγα Αλέξανδρο. Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτά είναι έτσι, ας τα πω, τα πιο δυνατά μπραντ, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης στην Ασία. Όπου έχω ταξιδέψει ανατολικά της Ελλάδας, υπάρχει σεβασμός για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ γερή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε. Η ανάπτυξη και οι τάσεις του εξερχόμενου τουρισμού από την Ασία ήταν το θέμα συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Χέλεξπο ΔΕΘ.